φέτος θα περάσουμε σίγουρα καλύτερα από πέρσι, γιατί πέρσι τουλάχιστον εγώ καλύβα και σκόνη και στάχτη και φωτιά και μακριά από τους δικούς μου, δεν πέρασα καλά. Εσύ πώς πέρασες πέρσι χωρίς εμένα? Τέλεια! Πλάκα κάνω. Όλοι μαζί θα φάμε οικογενειακά και θα περάσουμε τέλεια πρωτοχρονιά. Μια χαρά. Ποιος σου λέει περισσότερο? Απάντησε εσύ, εγώ την έχω την απάντηση. Αλήθεια? Για πες. Γιατί θα πρέπει να ζηλεύει κάποιος σε κάποια ανάμεσα σε ζευγάρια? Δεν υπάρχει ζηλεία καταρχήν, υπάρχει το πόσο αγαπάει κάποιος τον άλλον και κατά πόσο ανέχεται και πόσο θέλει να μοιράζεται ή να αφήνουν κάποιοι να εννοηθεί ότι φλεκτάρουν ή οτιδήποτε γίνεται με τον άνθρωπο. Ζηλεύει. Αγαπάω. Παλαιών αρχών, το τηρήσαμε, πήρε το πρώτο παιδί της μαμάς, της πεθεράς μου, το δεύτερο πήρε της μαμάς μου, το τρίτο ήταν του πεθερού μου. Οπότε το τηρήσαμε, εννοείται ότι υπήρξαν κάποιες διατριβές έτσι, για λίγο, για λίγο. Δεν νομίζω, εγώ θυμάμαι κάτι τέτοιο, θυμάμαι ότι αυτό πήγαν από μόνα τους και ότι εσύ μου πες μωρό μου, τι, πώς να το πούμε. Τι, ψέματα. Όλα καλά. Όλα καλά. Τι θυμάσαι, δεν θυμάμαι κάτι. Όλα καλά. Τα μοιράσαμε τέλεια. Ναι. Τι. Εντάξει, όχι, όχι, όχι. Δύσκολο. Όχι. Αυτές οι συνθήκες δύσκολο.